κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παρότι χτε πήρε ψήφο εμπιστοσύνη από 159 βουλευτέ στην Ελληνική Βουλή, εκφράζει ο ελληνικό λαό τη μομφή του απέναντι στην κυβέρνηση αυτή. Διευρύνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αυτής πολιτικής, ιδιαίτερα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλή στον κύριο Μητσοτάκη, δυναμώνει η κοινωνική συμμαχία εργατών, υπαλλήλων, αγροτών, επαγγελματιών, επιστημόνων, νέων φυτών, φοιτητών, φοιτητριών, που αφορά βεβαίως και το έγκλημα στα τέμπη που μένει ακόμα στα σκοτάδια και σε πλήρη συγκάλυψη εκ μέρους του κράτους και της κυβέρνησης, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν την, το λαϊκό εισόδημα, που αφορούν την ακρίβεια, την ανεργία, προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη και ο εργαζόμενος λαός λοιπόν, στη χώρα μας, αλλά και τα τεράστια προβλήματα στο δημόσιο τομέα της υγείας, με την ιδιωτικοποίησή του, στον τομέα της παιδείας, με την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων, τα προβλήματα των αγροτών που ακόμα δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις από τις πλημμύρες, αλλά και δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους, και μια σειρά άλλα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Η αντιπολίτευση η γνήσια βρίσκεται στους δρόμους το ΚΚΕ επισημάναμε και στους συντρόφος του ΑΚΕΛ βρίσκεται εκεί στους δρόμους του αγώνα να παλέψει μαζί με όλο το λαό καλώντας τον σε συμπόρευση μαζί του, σε συμπόρευση με το κουκούε για να δώσουμε και όλες τις επόμενες μάχε.